Καλησπέρα σας κύριε Μπεναρδί. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε χρόνια πολύ. Χρόνια πολλά, Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, χρόνια πολλά και σε εσάς. Ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και ξέρετε, διαβάζοντας για τα 350 χρόνια, είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος. Δηλαδή εντυπωσιάζει και το... ο αριθμός αυτός σε σχέση με την ίδρυση ακριβώς της Εκκλησίας. Όπως τα λέτε ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά χρόνια από τη λειτουργία της Αρμενικής Εκκλησίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Εκκλησία αυτή, αν θέλετε να σας... Βεβαίως, να πούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε και όλοι για την ιστορία της και αξίζει να την αναφέρουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Το 1669 που κατελήφθη η Κρήτη από τους Οθωμανούς, η εκκλησία αυτή συγκεκριμένη ήταν καθολική εκκλησία των καθολικών, των ενετών. Κάποιος Αρμένιος αγόρασε την εκκλησία αυτή και την εδόρισε στη μητέρα του, η οποία ήταν Αρμένισσα. Ναι. Λοιπόν, έκτοτε λοιπόν η εκκλησία αυτή λειτουργεί ως αρμενικός ναός. Λειτουργεί ως αρμενικός ναός από το 1669, αλλά και όλα τα χρόνια εκείνα της κατοχής από τους Οθωμανούς, λειτουργήσε σαν χριστιανικός ναός, όπως ακριβώς και ο Άγιος Ματθαίος, η ελληνική εκκλησία του Αγίου Ματθαίου, η οποία υπάγεται στο Σινά, όπως ξέρετε. Ναι. Αυτοί οι δυο ναοί λειτουργήσαν όλα τα χρόνια της κατοχής της Κρήτης από τους Οθωμανούς σαν χριστιανικοί ναοί. Γιατί όπως ξέρετε, ο Άγιος Τίτος και ο Άγιος Μινάς ήταν μεταβληθεί σε μουσουλμανικά τεμένη, από ό,τι ξέρετε, δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι. Ναι, δεν ήταν όλες οι εκκλησίες που μπορούσαν οι πιστοί να ορθόδοξοι, δηλαδή οι χριστιανοί. Ναι, χριστιανοί μιλάμε πάντα. Χριστιανοί μιλάμε πάντα. Αυτή είναι η ιστορία της εκκλησίας μας. Φέτος λοιπόν, όπως είπαμε, συμπληρώνονται 350 χρόνια από την λειτουργία της. Και αποφάσισε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να κάνει κάτι έτσι προκειμένου να τα εορτάσουμε τα τόσα πολλά χρόνια της λειτουργίας της εκκλησίας. Κάναν κάποιες ενέργειες, αποταθήκαμε στο Πατριαρχείο στην Αρμενία, στο Γερεβάν, στο Έτσμιατζίν, το αντίστοιχο εικονικό το αρμένικο, και δέχτηκε με χαρά να μας επισκεφθεί ο Πατριάρχης Πασών των Αρμενίων, ο Καρεκίνο Δεύτερος, τη μικρή μας αυτή κοινότητα, γιατί δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ λίγοι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Να υπολογίσετε ότι αριθμούμε γύρω στις 15 με 20 οικογένειες, ντόπιους γηγενείς. Στο Ηράκλειο είπατε, έτσι? Στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Στην Κρήτη γενικώς στην Κρήτη, να υποθέσουμε ότι υπάρχουν γύρω στους 1.200 μετανάστες, βέβαια. Περισσότερα είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Με το άνοιγμα των συνόρων το 1991 ήρθαν πάρα πολλοί πατριώτες, συμπατριώτες να πω έτσι, από την πρώην Σοβιετική Αρμενία. Και οι οποίοι κατά καιρούς δίνουν το σήμα τους στην Εκκλησία, έρχονται, εμφανίζονται, βασικά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, γιατί τότε δυστυχώς λειτουργεί η Εκκλησία μας. Υπάρχει πρόβλημα ιερέα, δεν έχουμε ιερέα στην Εκκλησία. Αν κάποιος θέλει να την επισκεφθεί, κύριε Μπεναρδί, είναι ανοιχτά, κάθε Κυριακή από τις 8.30 μέχρι τις 10. Υπάρχει ένας διάκονος ο οποίος ιερουργεί και διαβάζουμε κάποιες ευλογίες τις Κυριακές και μένουμε ανοιχτά. Όταν χρειάζεται λοιπόν το Πάσχα και τα Χριστούγεννα που εορτάζουμε τις εορτές αυτές, καλούμε είτε από το Κωνσταντινούπολη που ανήκουμε σαν πατριαρχείο, είτε από τη μητέρα έδρα στο Έτσμιαντίν της Αρμενίας. Και μας αποστέλλεται ιερέας και θέλουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Είχαμε κάνει σχετικά, μιας και αναφέρεται για τους Αρμενίους εδώ του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης, πριν από κάποιες εκπομπές, είχαμε φιλοξενήσει εδώ την κυρία Τακουίβα Κιρτζιάν, που έχει κάνει μια έρευνα για το αρμενικό στοιχείο της Κρήτης και μας έδωσε έτσι μια πολύ ωραία εικόνα, και οι φίλοι που έτυχε να ακούσουν αυτήν την κουβέντα μας, και που ήρθαν οι άνθρωποι και μετά βέβαια από τις σφαγές και τους διωγμούς, γιατί και αυτό το διάστημα έχετε και αυτήν την επέτειο, κύριε Μπέναρδι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, να φανταστείτε τώρα τις σφαγές των Αρμενίων, εννοούμε. Εννοώ την ακριβώς την... Τη γενοκτονία. Φανταστείτε τώρα, όπως συζητάω και με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου, ότι να είμαστε εδώ σε μια ελεύθερη χώρα, να ζούμε ελεύθερα, και ξαφνικά το σπίτι μας, την οικογένειά μας, τις δουλειές μας, και ξαφνικά να βρεθούμε σε μια ξένη χώρα
Γιατί οι Αρμένοι μιλούσαν είτε τουρκικά είτε αρμένικα στην Μικρά Ασία. Ναι. Θα βρεθούν σε μια κοινή χώρα στην Ελλάδα, χωρίς γλώσσα και χωρίς ακριβώς να έχουν τίποτα μαζί τους. Να μπορούν να μεταφέρουν τίποτα. Πέραν το εαυτού τους, να πω έτσι. Ναι. Και ακριβώς χωρούσαν. Σε μια ξένη χώρα που δεν ξέρουν τη γλώσσα, παρόλα αυτά φέρανε κουλτούρα, φέρανε πολιτισμό, φέρανε τέχνες. Πρέπει να θυμάστε εδώ τώρα, εσείς βέβαια δεν είστε παλαιότεροι, ότι ήρθαν εδώ πέρα και φέρανε οι άνθρωποι, πολλοί Αρμένοι, αγαπηθήκαν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, ήταν αξιαγάπητοι, φέρανε τέχνες, παραδείγματι ο Κιρκόρ που είναι ο γνωστός με λιοντάρια, έχει παραμείνει η φίρμα του χρόνια τώρα, και άλλοι πάρα πολλοί, ο Μαντανιάν που ήταν πουλούσαν υφάσματα, ο Βαρτζανκιάν στην πλατεία Στράτα που λέγαμε, ήταν εξαιρετικοί έμποροι. Ευγενέστατοι άνθρωποι, καλοσυνάτοι και όλος ο κόσμος τους αγαπούσε. Όπου και να γυρίσετε και να μιλήσετε και να συναναστραφείτε και θα σας πω ότι υπήρχε, ναι, είχαν κάποιον και τον Αρμένιο. Ακριβώς, και επειδή και το επώνυμό τους είναι πολύ χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Και είχαν και επαγγέλματα που σχετίζονταν με πολύ κόσμο, εμπορικές δουλειές δηλαδή. Όντως έχετε δίκιο, κύριε Μπεναρδί, τα ονόματά τους, ακόμα και αν δεν υπάρχουν πια τα μαγαζιά, αν δεν υπάρχουν οι φίρμες. Όλες δηλαδή. Αναμένω. Έτσι, αλλά αν αναφέρουμε ένα όνομα, λίγο πολύ όλοι θα το έχουν ακούσει, τουλάχιστον θα το έχουν ακούσει. Τώρα να σας πω βέβαια και το δικό μου όνομα, το οποίο δεν είναι αρμένικο όνομα. Θα σας ρωτούσα τώρα για το δικό σας γενεαλογικό δέντρο. Είναι επειδή είμαι Ελληνοαρμένιος, από πατέρα Έλληνα και μητέρα Αρμένισσα. Αχα. Πλην όμως μιλώ τη μητρική μου γλώσσα της μητέρας μου, ναι. Τη μιλώ γιατί την έμαθα από μικρός, καταλαβαίνετε, συνήθως τα παιδιά με τη μητέρα στεναστρέφονται και μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα και ήθελα να μάθω μητρική μου γλώσσα και την ομιλώ κανονικά, δεν πάω όμως να μένουμε στην Ελλάδα και ο πατέρας καταλαβαίνετε Έλληνας, έμαθα την ελληνική γλώσσα, δεν μπορούσα να πάω όμως και να γράψω, να μάθω τη γραφή την αρμένικη, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη γραφή. Δύσκολη. Έχει 39 γράμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, και καταλαβαίνετε, αισθάνομαι άσχημα που σαν πρόεδρος τώρα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου να μην μπορώ να γράψω τη γραφή την αρμένικη. Την ομιλώ βέβαια άπτεστα, αλλά πέραν τούτου μέχρι εκεί. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον έχετε μπορείτε να την ομιλείτε αυτό. Απέτω. Σαναστρέφομαι πάρα πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα, μάλιστα. Δεν χάνετε αυτό τουλάχιστον το... Όχι, βέβαια. Δυστυχώς δεν υπήρχαν και πάρα πολλά σχολεία αρμένικα, ξέρετε. Τώρα είναι μερικά χρόνια τα οποία κάποια σχολεία υπάρχουν στην Αθήνα βασικά. Εδώ στο Ηράκλειο όχι. Υπήρχαν βέβαια σχολεία εδώ στο Ηράκλειο. Να σας πω ότι μετά τον πόλεμο το 1946 ήταν γύρω στους 2.500 Αρμένιους στην πόλη του Ηρακλείου. Υπήρχε σχολείο μέσα εντός του ναού, στην αυλή του ναού υπήρχε σχολείο. Ναι. Υπήρχαν δάσκαλοι και με ελληνικά και ελληνικά και αρμένικα. Υπήρχε ομάδα αρμενική. Δυστυχώς μετά τον πόλεμο το 1946 πολλοί θέλησαν να επαναπατριστούν στην πατρίδα τους, όπως γίνεται για σε όλους μας που θέλουν να πάμε στα χώματα της πατρίδας μας, και δυστυχώς οι άνθρωποι πήγαν στην πατρίδα τους και να σας πω κάτι χαρακτηριστικό βέβαια που μας έχουν εξιστορήσει. Φεύγοντας από εδώ λοιπόν κάποιοι Αρμένοι και πηγαίνοντας στην Σοβιετική Αρμενία, τους είπαν ότι πηγαίνοντας εκεί φωτογραφηθείτε όρθιοι αν περνάτε καλά, ούτως ώστε να έρθουμε και εμείς μαζί σας, να έρθουμε και εμείς στην πατρίδα μας, στα χώματά μας, ή να είστε καθιστεί αν δεν περνάτε καλά. Μπορώ να σας πω, η φωτογραφία των 40-50 περίπου ατόμων ήταν όλοι ο κλαδόν, που σημαίνει ότι δεν περνούσαν καλά, δεν βρήκαν αυτό που περίμεναν στην πατρίδα τους. Καθιστή, ναι, ναι. Καθιστή. Ξέρετε, είναι γιατί και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, δηλαδή το 15 έγινε η γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι. Mm-hmm. Το 22 η μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή πολύ κοντινές περίοδοι με πάρα πολλούς ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν. Δηλαδή ακόμα και εμείς τώρα που το συζητάμε και είμαστε πολύ νεότερες γενιές και αν δεν το βιώσεις κιόλας μπορεί να πεις ότι ακριβώς, μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνεις. Μέχρι ένα σημείο, αν έχεις δει και κάποια παλιά ντοκουμέντα, βίντεο, έχεις διαβάσει. Αλλά άλλο να το λες και άλλο να το βιώνεις βέβαια. Είναι...
Είναι συγκλονιστικό όπως και να το κάνουμε. Είναι οδυνηρό, είναι οδυνηρό, είναι οδυνηρό. Και για τους Έλληνες ήταν να σας πω οδυνηρό, και για τους Έλληνες βέβαια της Μύρινης, διότι αυτοί ήρθαν στην πατρίδα τους, στη γλώσσα τους, στην κουλτούρα τους, στα δικά τους πράγματα. Ναι. Οι ξένοι, αυτοί οι Αρμένοι, ναι, αλλά είχε πει όμως ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα αφομοιωθούν αυτοί οι άνθρωποι γιατί πάνω απ' όλα είναι χριστιανοί. Θα αφομοιωθούν αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι χριστιανοί, το είχε πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνετε, ναι, όταν είσαι χριστιανός και έχεις τον ίδιο Θεό, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ασχέτως αν μιλάς την ίδια γλώσσα. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι στη Σμύρνη ήταν καθολική η τέτοια η καταστροφή. Ήταν για όλες τις. Και για τους Αρμένιους. Ναι, δεν ήταν, βέβαια. Ναι, Ρέου, δεν ήταν μόνο για το ελληνικό στοιχείο. Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο. Ήταν εκεί μια σφαγή, βέβαια, πολύ, πολύ γενική. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό που μου αφηγείται η γιαγιά μου η συγχωρεμένη, η οποία μου λέει, έχω τη μητέρα σου 2 χρονών, η μητέρα μου γεννηθήσα το 20, μου λέει η γιαγιά μου τη μητέρα σου στην αγκαλιά μου και ξεκινώ να πάω όπως τρέχει ο κόσμος να πάει προς την παραλία, την οποία είπε κάποια βουλευτής κάποιου κόμματος πριν μερικά χρόνια, ένα συνωστισμό στην παραλία. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν θέλω να φέρω καν το όνομα της συγκεκριμένης κυρίας. Τρέχουμε προς την παραλία μαζί με τον παππού και το παιδί μας. Και σταματάει λοιπόν ένας Τούρκος, μου λέει, τον παππού, τον σκύβει, του βγάζει το μαχαίρι για να τον αποκεφαλίσει. Παρουσία της γυναίκας και του παιδιού, του μωρού, του δίχρονου μωρού παιδιού. Συμπτωματικά εκείνη την ώρα, μου λέει, βλέπει κάποιο φίλο του ο Τούρκος, αρχίζει τη συζήτηση και καταφέρει και ξεφεύγει ο παππούς από το μαχαίρι, από τη χατζάρα, να πω έτσι, του Τούρκου. Ναι, Τούρκου, μάλιστα. Του Τούρκου. Και μετά από μερικές μέρες που φτάνουμε τα χιλιών κόπου και βασάνω στον Πειραιά, πεθαίνει και είχε σπάσει η χολή του από το φόβο του και είχε δηλητηριαστεί. Ναι, 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 βέβαια. Δεν θα το ξεχάσω το γεγονός αυτό όσα χρόνια και αν περάσουν. Μέχρι τα βαθιά μου γεράματα θα το θυμάμαι, που το αφηγεί το γιαγιά μου η συγχωρεμένη. Ναι, είναι αυτές οι μικρές ιστορίες, κύριε Μπεναρδί, που γράφουν τη μεγάλη ιστορία που γνωρίζουμε εμείς. Μικρές ιστορίες που κανείς δεν τις γνωρίζει πλην ελαχίστων. Δυστυχώς. Μιας και λέμε για την Εκκλησία, για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, να μας πείτε και επειδή στην αυλή της Εκκλησίας υπάρχουν και επιτύμβιες στήλες, έτσι δεν είναι? Παλαιότερα, ναι, παλαιότερα η αυλή προφανώς, στην αυλή προφανώς της Εκκλησίας σάβοντο οι ιερείς, οι αρχιμανδρίτες κλπ. Κάποιοι... να πω βαθμοφόροι της Εκκλησίας. Ναι. Αυτές οι πλάκες είναι επιτύμβιες πλάκες τάφων. Ταφόπλακες, να πω έτσι. Mm-hmm. Ταφόπλακες είναι. Που δείχνει ότι εκεί πέρα κάποτε ήταν νεκροταφείο. Ξέρουμε όμως ότι το νεκροταφείο των Αρμενίων είναι στην περιοχή των Καμινίων, παραπλεύρως του γηπέδου του Όφη. Όπως γνωρίζετε παλαιότερα, ήταν και το νεκροταφείο το ελληνικό και το γραφείο το εβραϊκό δίπλα. Το εβραϊκό, ναι, το οποίο δεν υπάρχει. Απορροφήθηκε από το γήπεδο του Όφη μαζί με το ελληνικό. Και το ελληνικό μεταφέρθηκε, όπως ξέρετε, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Υπάρχει κάποια χαρακτηριστική δήλωση του Σουλτάνου όταν είχε παραχωρηθεί το νεκροταφείο αυτό, όχι για τους θανόντας Αρμενίους, όπως έγραφε όταν παραχωρήθηκε για τις φυλές των Ελλήνων, των Ανδρέων, αλλά για τους ψοφούντας Αρμενίους. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παραχωρείται για τους ψοφούντας Αρμενίους, όχι για τους θανόντας Αρμενίους. Υπάρχει σε συμβόλαιο τη παραχώρηση του νεκροταφείου των Τούρκων, των Οθωμανών προς τους Αρμενίους. Ναι, ενδεικτικό βέβαια των προθέσεων της και της στάσης. Του μίσου των Οθωμανών και προς Έλληνες και προς Αρμενίους. Να αναφέρω επίσης, δεν σας ανέφερα, ναι, ότι θα έρθουν και μέρος των οστών του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από το Ετμιαντίν, από την Αρμενία, από το Πατριαρχείο, και θα το δούμε για προσκύνημα από το Σάββατο πρωί στις 9 η ώρα, και καλούμε τους πιστούς να προσέλθουν, να σπαστούν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Καθολικός Πατριάρχης των Αρμενίων πότε θα έρθει, κύριε Μπεναρδί? Θα αφηχθεί στο Σάββατο το μεσημέρι στις 3.30 ώρα. Mm-hmm. Θα τον υποδεχθεί από ό,τι ξέρουμε, γιατί όπως μας είπαν σήμερα από την Αρχιεπισκοπή ο Σεβασμιότατος, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Αναουτάκης, και πιθανόν και ο κύριος Μπόλαρης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μπόλαρης, αρμόδιος για θέματα
τα θρησκευτικά. Ναι. Θα υπάρξουν κάποιες άλλες εκδηλώσεις, επειδή νομίζω είναι μέχρι τις 7 του μήνα. Εκδηλώσεις, μάλιστα. Ναι. Εκδηλώσεις θα έχουμε το ίδιο βράδυ, το Σάββατο το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, με ανοιχτή είσοδο για το κοινό. Θα υπάρχει από την Ρωσία χορευτικό συγκρότημα, το οποίο θα χορέψει αρμένικους χορούς. Θα υπάρξει επίσης και κριτικό συγκρότημα, που θα χορέψει κριτικούς χορούς. Και προσύνδεση των δύο λαών, μας να πω έτσι, του κριτικού και του αρμενικού. Την Κυριακή το πρωί θα υπάρχει λειτουργία στην Αρμενική Εκκλησία, 11 ώρα το πρωί, μέχρι τις 1, περίπου 1,5 ώρα διαρκείς συνήθως η λειτουργία. Το μεσημέρι παρατίθεται γεύμα στο ξενοδοχείο Ατλαντίδης επίσημο, με τους επισήμους όλους όπως σας ανέφερα προηγουμένως, στο Ατλαντίδης. Και την Δευτέρα το πρωί η Αρχιεπισκοπή έχει αναλάβει την φιλοξενία όλη μέρα του Πατριάρχου. Μας κάλεσαν σήμερα στην Αρχιεπισκοπή και μας το ανακοίνωσαν. Όπως έχει σταλεί και γράμμα, επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου, που παρακαλεί την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, όπως πράξει τα δέοντα, σαν να είναι ως υπαρόν ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Είναι λοιπόν μια αφορμή, έτσι, πάντα ούτως ή άλλως νομίζω οι Αρμένοι με τους Έλληνες και τους Κρήτες είχαν δεσμούς έτσι. Δεν είχαν, και όποιες μικροδιαφορές να υπήρχαν, τέλος πάντων δεν ήταν στο βαθμό έτσι που να προκαλέσουν προβλήματα στις σχέσεις των δύο λαών. Από τότε δεν υπήρξαν, είναι αδελφοί λαοί. Αδελφοί λαοί, πάντα ο Έλληνα με τον Αρμένιο. Πάντα. Και ο Αρμένιος με τον Έλληνα. Κύριε Μπεναρδί, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Και για όσα μας διηγηθήκατε από βιώματα που δικά σας ή που ακούσατε, ή ιστορίες που σας μεταφέρθηκαν, γιατί είναι πολύ, πολύ παλαιότερες, αλλά και για τις εκδηλώσεις που είναι μπροστά. Με αφορμή, όπως είπαμε, τα 350 χρόνια από την ίδρυση της Αρμενικής Εκκλησίας, της παλαιότερης της Ευρώπης. Αρμενικής Εκκλησίας της Ευρώπης. Ακριβώς. Η παλαιότερη Αρμενική Εκκλησία στην Ευρώπη. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις μας. Με χαρά. Με χαρά. Με μεγάλη χαρά. Τιμή μας. Και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.